Πάμε στην Ελεονόρα Μελέτη. Έχουμε αναφερθεί πολλέ φορέ ε, τη φετινή σεζόν στην Ελεωνόρα Μελέτη. Είναι ένα. Ε, δεν έχει περάσει και λίγα φέτο. Ακριβώ η Ελεωνόρα. <laughs> Ακριβώ. Πλέον ε, μαθαίνουμε ότι είναι στο στόχαστρο του ΜΕΓΑ. Ε, είχε γίνει σχετική επαφή, αν θυμάστε, το είχαμε αναφέρει και τον Νοέμβριο, τότε που υπήρχε κρίση στη σχέση τη με τον Α. Είχε πέσει και τότε στο τραπέζι το όνομά τη ε, στο Μέγκα. Και τώρα που λύγει το συμβόλαιό τη το καλοκαίρι με τον Α, ξεκινούν και πάλι αυτέ οι συζητήσει. Ε, να μιλήσουμε Τελειά λίγο. Δεν κάνω λάθο, η Ελεονόρα έχει περάσει από όλα τα υπόλοιπα κανάλια, εκτό από το Μέγκα ναι. και το Όπεν. Mm -hmm. το... όχι, στο Open πριν, πριν γίνει πριν, Open. Ναι. Ναι. Αλλά πέρασε <laughs> από Sky, από Αντένα, από Αλφα, από star. Από ε. Η κρατική δεν νομίζω ότι έχει πάει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι Όχι. κάτι. Όχι. Και ε και τώρα με το Μέγκα. Ακριβώ. Στον ε, Α δεν μένει πάντω. Στον Α, να θυμίσω ότι το είχε η ίδια πει σε μία συνέντευξη τη στο Happy Day ότι αποδεσμεύεται το καλοκαίρι. Υποθέτω λοιπόν ότι το είπε γιατί είναι σε συμφωνία με το σταθμό όντω να αποδεσμευτεί το καλοκαίρι. Ε, πάμε λοιπόν με αυτό το δεδομένο. Το όνομά τη έχει πέσει πολύ σοβαρά στο τραπέζι στο Μέγκα. Μάλιστα έχουν γίνει και κάποιε πρώτε συζητήσει. Ε, μαθαίνω λοιπόν ότι τα σενάρια που εξετάζονται στο σταθμό για την αξιοποίησή της είναι τρία. Το επικρατέστερο βέβαια το οποίο θα αναφέρουμε εμείς καταρχήν είναι, είναι το εξής. Να την δούμε ξανά στην πρωινή ζώνη, καθημερινά... Αλλά ω εξή, κατά πάσα πιθανότητα, δεν μιλάμε για όλη τη ζώνη, για το 10 με 1 δηλαδή, στο οποίο σήμερα είναι η Δανάη αλλά για 9-11, ένα ενδιάμεσο δηλαδή μαγκαζίνο, το οποίο θα είναι γέφυρα ανάμεσα στο προηγούμενο μαγκαζίνο, το ενημερωτικό, το αμυγό ενημερωτικό και το επόμενο που είναι το ψυχαγωγικό. Μια φωτεινή μελέτη δηλαδή ουσιαστικά. Μπράβο, Παύλο να θυμίσω ότι στο Μέγκα είναι ο Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίο ήταν στο Σταρ το 2008, που η Ελεονόρα Μελέτη ακριβώ είχε κάνει την πρωινή μελέτη. Και είχε κάνει ας πούμε, αυτή τη στροφή λίγο, το, το αμυγό ψυχαγωγικό. Βέβαια, τότε ήταν έντονο και το lifestyle στοιχείο. Τώρα εδώ πάμε σε κάτι ενδιάμεσο. Το Μέγκα θέλει να την υποστηρίξει, να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που αν θέλετε, δεν τη δόθηκε η δυνατότητα να κάνει στι αρχέ τη σεζόν στον Α. Όλοι θυμόμαστε ε, ότι έλξε άδοξα η εκπομπή ε, ώρα για μελέτη, ε, λόγω κάποιων προβλημάτων συνεργασία ε, με άλλου συνεργάτε κλπ. Μην μπούμε σε πολλέ λεπτομέρειε, τι θυμόμαστε νομίζω. Ε, οπότε το θέμα είναι τώρα ότι επιθυμεί το Μέγκα να την υποστηρίξει, να έχει εκείνη τον πρώτο λόγο στην εκπομπή τη να κάνει αυτό που επιθυμεί ε, και να αναλάβει κατά πάσα πιθανότητα τη ζώνη αυτή. Ε, κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί είναι λίγο κινούμενη άμμο ε, το θέμα στο πώ θα διαμορφωθούν επακριβώ οι ζώνε στο Μέγκα. Ε, θυμίζω και ότι είδα, να η Δανάη Μπάρκα έχει συμβόλαιο με το σταθμό. Οι πληροφορίε μου λένε ότι θα συνεχίσει. Δεν έχει ωστόσο αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, 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 οριστικοποιηθεί το <κυκ> τι ακριβώ θα κάνει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν να μείνει στη ζώνη μετά την Ελεονόρα Μελέτη, μετά τι 11 ή να αξιοποιηθεί. Κάπως αλλιώς. Ε, το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται, εάν δεν προχωρήσει στην πρωινή καθημερινή ζώνη, είναι να την δούμε στην αντίστοιχη ζώνη το Σαββατοκύριακο. Εκεί καταλαβαίνετε, όπως είμαστε εμείς τώρα, καταλαβαίνετε, θα βρεθεί απέναντι με τον Νίκο Μάνεση, λογικά, αν, αν και εκείνος δεν έχει κάποια αλλαγή, με τον οποίο πέρσι είχαν, είχαν τη γνωστή δύσκολη συνεργασία. Ε, να πω και το τρίτο σενάριο, το oh. οποίο είναι λίγο πιο τραβηγμένο, θεωρώ. Να μην μιλούμε στο να... για πες. Τι <σ> ώρα θα είναι Σαββατοκύριακο? <σάς> <α Chance> το Σαββατοκύριακο. Το 9-11 που είπες πριν ή το 10 11 <σάς> Καταλαβαίνω. Όχι, στην κανονική πρωινή ζώνη, γιατί τώρα... Ε, ναι, Εκεί που θέλει να ενεργοποιηθεί δηλαδή το Μέγκα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπομπή στη ζώνη αυτή. Δηλαδή, ένα τέτοιο... Μάλιστα, οκ. Infotainment όταν λέμε, δεν εννοούμε όμω σαν την πρωινή μελέτη, σωστά. Δεν Νομίζω κι εγώ πω όχι. Ε, ε Κοίτα, αυτό είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Ναι. Ε, γιατί η ε, infotainment για μένα είναι όταν ένα πρόγραμμα έχει 50 και 50%. Δηλαδή είναι στη μέση χωρισμένο, ιδεσογραφικό και ψυχαγωγικό. Τώρα υπάρχουν κάποιε εκπομπέ που έχουν, α πούμε, μια στήλη ή κάτι παραπάνω. Η In infotainment όμω ήταν αυτό περίπου που έκανε στον Α. Αυτό που έκανε στο Σταρ δεν ήταν τόσο, ήτανε πιο ήταν πιο λαϊκό. Αυτό έκανε στον Α ήταν κυρίω και λίγο τέιτμεντ. Δηλαδή ε, ήταν κάποιε πινελιέ ψυχαγωγία. Δεν έχω βγει infotainment. Ε, είναι αμήκανη μεγάλη κουβέντα. <laughs> <laughs> Ωραία, ας μην κάνουμε εμεί τον το... ορισμό τώρα. Ναι. Ας μην κάνουμε εμεί τον ορισμό, να δούμε ακριβώς πώς θα το σκεφτούν και πώς και εκείνοι Αλλά θέλουν. Αλλά η ώρα δεν είναι καθορισμένη. Έχει... Ε, η, η, πληροφορία που θα επανέλθω είναι το 9-11 καταρχήν. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί βέβαια συνολικά η πρωινή ζώνη του σταθμού. Θυμίζουμε ότι γίνονται ε, κάποιες συζητήσεις και με ένα δεδομένο πλέον ότι έχει πάει στο σταθμό η Ελένη Μενεγάκη. Ε, αυτό πώς επηρεάζει, ότι ενδεχομένως, καταλαβαίνουμε, θα ζητηθεί ενδεχομένως και η της, για άλλα πρόσωπα. Γνωρίζουμε Α, ότι οι σχέσει τη με την Ελεονόρα Μελέτη είναι πολύ καλέ. Έχουν καλές, από ναι. πάντα, είχαν πολύ καλή επαφή μεταξύ του. Ε... Όχι από πάντα. Ε, εντάξει. Όταν, Όταν πρώτη αρχή. <laughs> Όχι από την πρώτη, πρώτη, πρώτη μέρα. <laughs> <laughs> Αλλά ε, φάνηκε ότι μετά ανέπτυξαν μια πολύ ωραία σχέση. <laughs> Πήγε καλεσμένη στην εκπομπή, πασοπαγός, Τα βρήκαν οι δύο κυρίε και νομίζω ότι έχουμε από τότε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Ακριβώς. Και Οραία. μάλιστα που θα είναι μια εκπομπή, η οποία δεν θα. αν θέλει, δεν θα. Ε, μπαίνει στα χωράφια τη Ελένη Μενεγάκη και θα είναι κάτι τελείω ε, ή αρκετά τέλος πάντων διαφορετικό από και το. Και το τρίτο σενάριο. Το τρίτο σενάριο είναι, επειδή θυμίζω ότι το μέγα του χρόνου θα ε, 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 επενδύσει κυρίω στη μυθοπλασία, έχει βέβαια κενά στη Late Night Zone. Ε, δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη εκπομπή σαν αυτή που κάνει η Ελένη Μελέτη στον Α, τα μεσάνυχτα. Οπότε ενδέχεται και τέτοια αξιοποίησή τη oh. να την oh. δούμε. Oh. Αν όχι, με, δεν μπορεί ενδεχομένω να χρησιμοποιήσει τον ίδιο τίτλο, αλλά τέλο πάντων σε μία ανάλογου ε, που εκπομπή στη βραδινή ζώνη του Μέγκα με κάποιο talk show με, με καλεσμένους. Μάλιστα. Γιατί μέχρι στιγμής το Μέγκα έχει κυρίως εκπομπές ε, ενημέρωσης στη ζώνη αυτή. Μάλιστα, οπότε νομίζω ότι έχει αρκετές προτάσεις από το Μέγκα από ό,τι κατάλαβα. Είναι, <laughs> δούμε, είναι σε, πάνω στο τραπέζι διαλέξεις. πολλά τα σενάρια ακριβώς και είναι σε πολύ ε, ζεστό σημείο οι συζητήσεις και οι επαφέ.